Πολύ ενδιαφέρον το δρομολόγιο που βρήκαμε σήμερα. Θα φύγουμε από Daugavpils. Θα πάμε Ventspils που είχαμε ανακαλύψει το προηγούμενο δρομολόγιο. 493 χιλιόμετρα. Αλλά θα κάνουμε παράκαμψη εμείς εδώ. Θα περάσουμε μέσα από τη Ρίγα, μεγάλη πόλη Ρίγα. Να ανακαλύψουμε εδώ τι μας έχει. Πολύ ωραίο δρομολόγιο. Πας από τη μία άκρη της Λετωνίας στην άλλη. Και θα δούμε τι εκπλήξεις θα μας επιφυλάξει η διαδρομή. Τονάκια ξυλία δαπέδου. Χαζό είναι ότι είναι 4 και η ώρα το απόγευμα. Να τη βγάλουμε με τη μία, δεν τη βγάζουμε. Άρα για να βρούμε κάπου να κοιμηθούμε. Έχει κάτι βιτσινάδικα στο δρόμο. Θα δούμε πως θα την κάνουμε δουλειά. Καύσιμο έχουμε, δεν θέλουμε, αλλά για ύπνο, για να δούμε τα μέρη, να μην μας πάρει βράδυ. Πολύ μακριά η δεκάτη. Κόκκινο το μερσεντικό, φαινόταν μόνο το αστέρι μπροστά, χρώμιο. Ωραία μοντέλα. Τόσες γραμμές έχουμε δει, τρένο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Μόνο τραμ πετύχαμε μέσα στην πόλη. Ένα τρενάκι να βγάλουμε μια φωτό, μπα, τίποτα ακόμα.
ούτε αυτά τα συμβάντα των δρόμων έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Μόνο τραγαρίσματα, πολλά τραγαρίσματα. Άντε και μια πυροσβεστική δυο. Αυτά τα καλά που είχα δει τότε που λέγανε στο blog της SAS που προσθέσανε. Δεν τα πέτυχα πουθενά και παρόλο που έχω το... τα έχω τέρμα στις ρυθμίσεις. Χιλιόμετρα όριο. 70 χιλιόμετρα θα φτάσουμε σε μια εβδομάδα φιλαράκι. Τώρα η Βέντσπιλς ήταν πολύ ωραία πόλη. Με ωραίες λεπτομέρειες και ειδικά στο λιμάνι. Πολύ καλά λόγια έχω ακούσει για τη Ρίγα, ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Τώρα, μέχρι τώρα στη Λετωνία, εντάξει, απλά έχει και αυτή, δεν έχει... Έχει τις ομορφιές κάθε περιοχή. Οι λεπτομέρειες είναι μόνο μέσα στις πόλεις. Τώρα θα μου πεις τι λεπτομέρειες να δεις έξω. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Χωράφια έχει, λιβάδια έχει. Βάση και τέτοια πράγματα. Τι έγινε ο Τζέζι, κατέβαλε και ντούρο στις μηχανές. Σαν πολύ ψηλό ήταν αυτό που μας πέρασε τώρα. Σαν κατέ μου φάνηκε αυτό. Πάει το κομπρεσέρ, σύννεφο. Τραγάρισμα ρε ζαπαλίγαρι, τι κάνω. Δεν χιλιόμετράχια.
Γιατί έτσι τώρα? Αλλά επαρχιακός δρόμος είναι, πώς θα πάμε? Δύο λωρίδες. Ωραία διαδρομή όμως, ε. Λίμνη αριστερά. Λοιπόν, 8.30 ώρα. 9 η ώρα, μα πάμε να την πέσουμε για ύπνο, θα ξυπνήσουμε 6 ώρα το πρωί. Άραγε. Πάμε εδώ αριστερά. Μισή ώρα, ό,τι πρέπει για δουλειά. Το μεταξύ προχθές κοίταζα το Frosty, το λιγουρεύτηκα πάρα πολύ. Αλλά άμα βάλουμε το Frosty, δεν πρόκειται να δούμε τις βαλτικές χώρες όπως πρέπει να τις δούμε. Θα περπατήσουμε τις βαλτικές να δούμε πώς θα μας βγάλει. Δεν θα έχει κάνει αναβάθμιση ο προμότς μέχρι τότε. Μετά Frosty και προμότς. Καρφί. Απορία έχω να δω τι θα κάνουν με τα μέρη που είχαν οι προμοντάδες εδώ. Θα τα αφαιρέσουνε? Πώς θα την κάνουμε τη δουλειά τώρα? Ωραία φάση και εδώ όμως, ε. Ξημερώματα. Αν θες να βγεις. Εθνική.
Μας χτύπαν οι λιαχτίδες του ήλιου στα μάτια. Ρίγα. Πολύ μεγάλη πόλη αυτή. Σαν τη Σαλονίκη ένα πράγμα. Πολύ σβέλτα τα φανάρια εδώ στη Ρήγα. Ποιος έχει προτεραιότητα τώρα? Έχει φανάρι και το τραμ. Εμείς πράσινο είχαμε. Βιάζεται ο αδερφός και θα αγκαλιαστούμε. Ωραία κτίρια αυτά, ε. Κόκαλο τον ταφ, κόκαλο. Φιλικό οδηγάει. Εδώ έχει να ανακαλύψουμε κάτι. Μας έχει τρελάνει στα
στα γραφεία αναζήτησης εργασίας. Thank you.